Πάμε τον Παναγιώτη Ζήση να υποδεχθούμε. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, Παναγιώτη? Μια χαρά, ωραία, εσείς? Γύρισε στο γραφείο κανονικά, με κανονικό πρόγραμμα. Με διευρυμένο ωράριο, γι' αυτό με βλέπετε και με την ποδιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ασφάλεια. Να σου πω, δούλεψε η καραντίνα για εσάς τους διατροφολόγους αυτή την περίοδο. Θα τελειώσουμε αυτό, θα φανεί τους επόμενους μήνες. Βλέπω όλοι να διαμαρτύρονται για κιλά που πήραν στην περίοδο της καραντίνας. Ακόμα και οι Γάλλοι, ακούσαμε ότι πήραν 2,5 κιλά κατά την καραντίνα, φανταστείτε. Ποιος, οι Γάλλοι? Οι Γάλλοι. Γιατί να μην πάρουν οι Γάλλοι, τι εννοείς, είναι ο πιο fit λαός οι Γάλλοι? Είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι σαν λαός και ασκούνται και πάρα πολύ. Ποιος είναι ο πιο fit, τι λέτε στα συνέδρια σας? Υπάρχει ένας λαός που θα έλεγες ότι είναι πιο πειθαρχημένος, ότι έχει ένα καλό μοντέλο ζωής, έχει προκύψει κάτι τέτοιο? Δεν έχει να κάνει με το λαό, έχει να κάνει με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Επομένως, στις πλούσιες χώρες, στο δυτικό πολιτισμό, είναι πιο fit οι πλούσιοι. Ενώ στις φτωχές χώρες, οι πλούσιοι είναι συνήθως υπέρβαροι, παχύσαρκοι, γιατί είναι ένα δείγμα καλοζωίας. Έλα τώρα, αυτό είναι δεκαετίες πριν. Όχι, ισχύει και τώρα. Ισχύει και σήμερα, το 2020. Εγώ δεν είμαι πλούσιος, γι' αυτό έχασα 2,5 κιλά στην καραντίνα. Ναι, αλλά είναι πολύ υψηλό το μορφωτικό επίπεδο, γι' αυτό. Μάλιστα. Διατροφή στο παιδί με αυτισμό, λοιπόν, είναι το σημερινό μας θέμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι του παιδιού που έχει αυτισμό, αλλά σχετίζονται άμεσα με τη διατροφική συμπεριφορά. Συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό έχουν μια μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, άρα σημαίνει ότι και στην διατροφή τους δεν μπορούν να επηρεαστούν τόσο εύκολα διατροφικά από άλλα συνομήλικά τους παιδάκια. Έχουν μια επαναλαμβανόμενη στερεότυπη συμπεριφορά, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα τρόφιμα. Δηλαδή επιλέγουν συγκεκριμένα τρόφιμα, συγκεκριμένα μαγειρεμένα, όπως θα δούμε, ενώ μπορεί να αποκλείσουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων. Έχουν μια δυσκολία στην κατανόηση των οδηγιών, πράγμα το οποίο επιδρά και αυτό στη διατροφική του συμπεριφορά, και αν χρειάζεται να κάνουν ένα ιδιαίτερο διαιτολόγιο, όπως θα δούμε παρακάτω. Έχουν έλλειψη ενδιαφέροντος για παιχνίδι, άρα και για παιχνίδι με τα τρόφιμα, τα οποία μπορεί να τους βοηθήσει. Έχουμε μια καθυστέρηση στην ομιλία, που σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο καλά, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζητήσουν το τρόφιμο. Να επικοινωνήσουν την επιθυμία τους και την ανάγκη τους, ναι. Έτσι ακριβώς, και φυσικά έχουν και φτωχή βλεμματική επαφή, δηλαδή δεν εστιάζουν τόσο καλά συγκεκριμένα σε αντικείμενα. Επειδή λες ότι έχουν επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά, έχει προκύψει από έρευνα ότι προτιμούν κάποιες τροφές περισσότερο από άλλες? Έτσι ακριβώς, αυτό συμβαίνει συνήθως, προτιμούν κάποιες τροφές συγκεκριμένες. Είναι ευαίσθητα τα παιδιά αυτά σε σχέση με τη γεύση, με την οσμή, με την υφή, με το χρώμα του φαγητού, και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή κατανάλωση ορισμένων τροφίμων ή μπορεί και ολόκληρων ομάδων των φήμων. Τέτοια τρόφιμα συνήθως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και γενικότερα τα μαλακά τρόφιμα, τα οποία δεν τα προτιμούν και τόσο πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τους προβληματισμούς των γονιών. Οι προβληματισμοί, ο πρώτος που ουσιαστικά τον είπαμε, είναι ότι έχουν περιορισμένες επιλογές τροφίμων και έντονη δυσαρέσκεια για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα. Ο δεύτερος προβληματισμός των γονέων είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή κατανάλωση τροφής. Και αυτό συμβαίνει γιατί δυσκολεύονται γενικότερα αυτά τα παιδιά να διεκπεραιώσουν μια εργασία. Επομένως, είναι δύσκολο συνήθως να καθίσουν στο τραπέζι και να καταναλώσουν το φαγητό τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Συνήθως εμφανίζεται δυσκολιότητα και αυτό έχει να κάνει με τη μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, όπως είπαμε. Ενώ έχουμε και διάφορες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Τα φάρμακα πολλές φορές είτε αυξάνουν την όρεξη, είτε μπορεί να μειώσουν την όρεξη, όπως είναι η Ριταλίνη για παράδειγμα, ή μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορα μπλοκαρίσματα της απορρόφησης διαφόρων θρεπτικών συστατικών. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Πρώτα απ' όλα να προετοιμαστούν για την επιλεκτικότητα στα τρόφιμα. Ήδη το θίξαμε αυτό, έτσι. Αυτό ίσως είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους γονείς και πολύ συχνά είπαμε ότι αποκλείονται ολόκληρα τρόφιμα. Ένας τρόπος λοιπόν αποτελεσματικός για να καταφέρουν το παιδάκι να δοκιμάσει ένα νέο τρόφιμα είναι να το βάλουν στη διαδικασία της παρασκευής και της αγοράς ενός τροφίμων. Επομένως, μπορούν να πάνε μαζί στην αγορά ή στη λαϊκή για να αγοράσει ένα νέο τρόφιμο, να βρουν για ένα μεγαλύτερο παιδάκι κάποιες πληροφορίες στο διαδίκτυο για το τρόφιμο αυτό, για την παραγωγή του, να μπορέσουν να συμφωνήσουν για το πώς θα το μαγειρέψουν,
να δώσουν σαφείς οδηγίες για να το μαγειρέψουν μαζί και γενικότερα να βάλουν το παιδί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας του γεύματος. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε το νούμερο 2, στην οργάνωση δηλαδή των γευμάτων. Οργανώστε λοιπόν σωστά τα γεύματα. Το παιδί λοιπόν με αυτισμό μπορεί να επηρεαστεί την ώρα του φαγητού από διάφορα ερεθίσματα, από φωνές, από την τηλεόραση, από ζωηρά χρώματα, ακόμα και από τον τρόπο που θα είναι τοποθετημένα τα έπιπλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία όσο πιο πολύ γίνεται προβλέψιμη. Θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν στη ρουτίνα και ένα πρώτο βήμα είναι να υπάρχει μια σταθερή ώρα της κατανάλωσης του γεύματος. Τώρα, συχνά βλέπουμε παιδάκια τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στο φως. Επομένως, θα πρέπει να φτιάξουμε έτσι τις συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν να καταναλώσουν το γεύμα τους χωρίς να επηρεάζονται από δυνατό φως, όπως για παράδειγμα να φάνε υπό το φως των κεριών ή να φάνε μακριά από ένα παράθυρο που βλέπει αρκετό φως. Και φυσικά το αφήνουμε το παιδάκι να διαλέξει το αγαπημένο του τρόφιμο στο γεύμα το οποίο έχει και την αγαπημένη του θέση στο τραπέζι, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να επικεντρωθεί και καλύτερα. Πάμε να δούμε και τις επόμενες δύο κάρτες. Είναι πολύ καλό να οπτικοποιήσουμε τις οδηγίες διατροφής. Δηλαδή, ενώ εμείς παίρνουμε ένα διαιτολόγιο και διαβάζουμε ουσιαστικά τα τρόφιμα, για ένα παιδάκι το οποίο έχει αυτισμό, καλό είναι να φτιάξουμε διάφορα κολλάζ που να περιέχουν τα τρόφιμα και τον αριθμό του. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μία μπριζόλα και ένα μπολάκι ρύζι και σαλάτα που θα αποτελείται από δύο ντομάτες. Έτσι, αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσει το παιδί να καταλάβει και την ποσότητα που θα πρέπει να καταναλώσει. Μάλιστα. Και κλείνουμε με τις ειδικές δίαιτες. Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα τα οποία μπορεί ίσως δυνητικά να βοηθήσουν σε ένα παιδάκι το οποίο έχει αυτισμό. Είναι η δίαιτα χωρίς γλουτένη. Δηλαδή η γλουτένη θυμίζω ότι είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει στα δημητριακά εκτός από το καλαμπόκι και το ρύζι, δηλαδή στο σιτάρι, το κρυθάρι. Είναι η δίαιτα χωρίς καζέινη. Η καζέινη είναι η πρωτεΐνη του γάλακτος. Αλλά παρόλα αυτά όμως αυτές οι δίαιτες επιστημονικά δεν αποδεικνύονται ότι είναι αποτελεσματικές 100%. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη θεωρία αν θα είναι αποτελεσματικές ή όχι. Μπορεί όμως να στερήσουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Επομένως, αν ο γονέας επιλέξει να ακολουθήσει το παιδάκι του μια τέτοια δίαιτα, έστω και πειραματικά, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό έτσι ώστε να σχεδιάσει ένα κατάλληλο ισορροπημένο διαιτολόγιο, έτσι ώστε να μην λείψουν θρεπτικά συστατικά από το διαιτολόγιο του παιδιού. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.